καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε για το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Adam Unas, ο οποίος είναι Αλγερινός εξτρέμ και επιθετικό χαφ. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Adam Unas και τον φέρνει εντός της ημέρας 26/9 στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί αύριο 27/9 σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Γεννημένος στη Γαλλία, αλλά διεθνής με την Αλγερία εξτρέμ και επιθετικός χαφ, βρισκόταν τις τελευταίες μέρες σε συζητήσεις με δύο ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά και τους Λος Άντζελες, αλλά έδωσε τα χέρια με τους Ερυθρόλευκους και εμφανίζεται έτοιμος να δώσει πάλι όθηση στην καριέρα του. Ο Νάς, ο οποίος σε 1,5 μήνα θα κλείσει τα 28 του χρόνια, είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, διαθέτει υψηλή τεχνική ταχύτητα, αλλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας. Και αυτό καθώς αγωνίστηκε τελευταία φορά στα μέσα Μαΐου με τη δεύτερη ομάδα της Λιν, και έχουν περάσει από τότε περισσότεροι από 4 μήνες. Ο Αλγερινός επιθετικός έκανε ατομικές προπονήσεις το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο, αλλά είναι διαφορετικό ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να κάνει προετοιμασία με ομάδα και να έχει φιλικά παιχνίδια στα πόδια του και να περνάει τόσο διάστημα μόνο με ατομικές προπονήσεις. Ο Νάς έρχεται σε μια ποιοτική επιλογή στα extreme και είναι στο χέρι του να φανερώσει πάλι το πλούσιο ταλέντο του. Αυτό που τον οδήγησε να κάνει μεταγραφή από 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Νάπολη και στη συνέχεια στη Λίλ. Από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε μία ή δύο ακόμη προσθήκες ελεύθερων ποδοσφαιριστών μέχρι τη Δευτέρα. Οι Πειραιώτες έχουν ανοιχτό διάβλιο επικοινωνία με την πλευρά του Γιουσούφ Γιαζίτσι, εκπρόσωπο του οποίου βρίσκονται σε επαφές και με την Τζένο. Αυτό είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να subscribe.